Γατούλη, γαργαλιέμαι! Ο Μπόμπυρας δεν ήταν σίγουρος αν θα έπρεπε να ξυπνήσει τον μπαμπά και τη μαμά. Γατούλη! Καλημέρα, μικρούλη μου. Θέλεις να πετάξεις σήμερα? Ο μπαμπάς με κάνει να πετάω, ε! Αχ, όχι. Το ξυπνητήρι δεν χτύπησε. Θα αργήσω στη δουλειά. Έλα τώρα, πήγαινε κάτω να ταΐσεις το γατούλι. Εγώ θα φέρω την αδερφούλα σου. Γατούλη, περίμενε και εμένα. Γατούλη, κοίτα τι έκανες. Αδερφούλη. Η μαμά βιάζεται, γι' αυτό φάε, εντάξει. Του Μπόμπυρα δεν του άρεσε που ήταν όλοι τόσο βιαστικοί σήμερα. Παπάς αστείος. Φάε το πρωινό σου, αγόρι μου, βιαζόμαστε. Φάγαμε όλο μας το πρωινό. Ωραία. Θα πλύνετε τα δόντια σας τώρα. Στάσου, μικρή. Θέλεις να μοιάσεις σαν τη μαμά? Ναι. Κάντο έτσι. Μη κουνιέσαι όμως. Ορίστε. Κοριτσάκι μου. Αχ, εσύ το έκανες αυτό στην αδελφή σου. Ήθελα μόνο να είναι όμορφη σαν εσένα. Δεν έχω πει ότι δεν παίζουμε με τα καλλιντικά μου. Έλα να σε καθαρίσω τώρα. Έλα, αντίσου. Εσύ και η αδερφή σου θα πάτε στον παιδικό σταθμό σήμερα. Δεν θέλω να πάω στον παιδικό σταθμό. Αγόρι μου, μα γιατί αργεί τόσο? Πάω να δω τι κάνει. Αχ, μπαμπά! Κόλλησα! Αγοράκι μου, η μαμά σε περιμένει έξω. Ο Μπόμπυρας δεν προλάβαινε τους υπόλοιπους και είχε αρχίσει να εκνευρίζεται. Δεν θέλω να πάω με τη μαμά. Θέλω να μείνω σπίτι μαζί σου. Μα έχω κι εγώ κάτι δουλειές αργότερα. Δεν θέλω να πας στη δουλειά. Περίμενε. Επιστρέφω αμέσως. Η μαμά ήταν πολύ βιαστική και ο μπαμπάς είπε πως ο Μπόμπυρας δεν θα πήγαινε μαζί της. Ναι! Θα μείνουμε σπίτι να παίξουμε σήμερα. Όχι, αγόρι μου. Ο μπαμπάς έχει μερικές δουλειές να κάνει. Αλλά πρώτα πρέπει να ντυθείς. Έχω κάτι να σου δείξω. Τι θα μου δείξεις, μπαμπά? Θα σου δείξω πολλούς ανθρώπους που πηγαίνουν στις δουλειές τους, όπως η μαμά και ο μπαμπάς. Καλημέρα, νεαρέ! Εσύ δουλεύεις τώρα? Φυσικά! Παραδίδω γράμματα. Θέλεις να με βοηθήσεις? Μπορώ! Έλα, πάρε αυτό το γράμμα και βάλ το στο γραμματοκιβώτιο του γείτονα. Βλέπεις, αγοράκι μου, ένας ταχυδρόμος δουλεύει κάθε μέρα. Γιατί? Για να σιγουρευτώ ότι ο γείτονας παίρνει τα γραμματά του και ο μπαμπάς σου τους λογαριασμούς του. Έλα να τα μαζέψουμε. Εκεί πέρα, είναι μπαμπά, σκουπίδια. Άλλο ένα. Έλα. Είσαι σίγουρος ότι δεν θέλεις να δουλέψεις μαζί μας? Μπορώ. Φυσικά, αλλά πρέπει να μεγαλώσεις λίγο πρώτα. Πρέπει να γίνεις μεγάλος και δυνατός. Είναι δύσκολη δουλειά να καθαρίζεις την πόλη. Μετά από τόση δουλειά θέλεις να τσιμπήσουμε κάτι οι δυο μας? Ναι. Ναι, αλλά πρέπει να κάνουμε πρώτα μια σύντομη στάση. Γιατί πρέπει να δουλεύεις, μπαμπά? Γιατί μου αρέσει να δουλεύω.
Και γιατί κερδίζω χρήματα έτσι. Μα σου δίνει χρήματα το μηχάνημα. Ναι, πράγματι. Αλλά πρώτα εγώ πρέπει να του δώσω. Έχω κι εγώ και κάτι. Είναι και η σοκολάτα όπως και το δικό μου. Όχι, μπορείτε να ανάψετε τη σιρήνα. Μπορεί οι αστυνομικοί να έχουν δουλειά, παιδί μου. Όχι, βέβαια, έχουμε διάλειμμα. Θέλεις να την ανάψεις εσύ, αγόρι μου. Ναι. Προσοχή, εδώ αστυνομικός. Δώστε σήμα. Εντάξει, κύριε αστυνομικέ. Καιρός να τους αφήσουμε να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Μπαμπά, θέλω να γίνω αστυνομικός. Και αυτό μπορείς να το κάνεις, παιδί μου. Αλλά πρώτα, ας πάμε στον παιδικό σταθμό, εντάξει. Ο μπαμπάς πρέπει να πάει στη δουλειά τώρα, όπως όλοι οι άνθρωποι που είδαμε σήμερα. Εντάξει. Εντάξει. Εδώ είσαι επιτέλους, Μπόμπιρα, αλλά ρωτιόμουν πότε θα ερχόσουν. Κυρία, μπήκα σε αστυνομικό αυτοκίνητο. Αλήθεια. Πλάκα θα είχε αυτό. Του έδειχνε ανθρώπους που δουλεύουν. Είδαμε επίσης τον ταχυδρόμο και τους ανθρώπους που δουλεύουν στην καθαριότητα της πόλης. Αλλά ο αστυνομικός είχε την καλύτερη δουλειά. Εγώ νομίζω πως η δική μου η δουλειά είναι η καλύτερη, γιατί μπορώ και παίζω με σένα. Δώστε σήμα, κύριε αστυνομικέ. Να περάσεις καλά, αγόρι μου. Το νιαούρισμα της γάτας. Δεν το βρίσκω πουθενά, μαμά. Σήμερα το γατάκι θα πήγαινε στον κτηνίατρο για την καθιερωμένη επίσκεψή του. Γατάκι! Πού είσαι, κακό γατάκι! Ο γατούλης είχε κρυφτεί. Δεν βρίσκω το καλάθι πουθενά, καλή μου. Είσαι σίγουρη πως είναι μέσα? Τον βρήκες, αγόρι μου? Όχι, μπαμπά. Κι εγώ δεν βρίσκω το καλάθι του. Δείτε τι βρήκα εγώ. Όταν ο γατούλης είδε το καλάθι του, κατάλαβε ότι θα έμπαινε στο αμάξι. Και αυτό δεν του άρεσε καθόλου. Το γατάκι δεν θέλει να πάει στο γιατρό. Το ξέρω, αλλά πρέπει. Πρέπει να κάνει ένα check-up. Check-up? Όπως όταν πηγαίνω και εγώ στο γιατρό. Ακριβώς. Ο κτηνίατρος είναι ο γιατρός του γατούλη μας. Μην ανησυχείς, γατάκι. Θα σε προσέχω εγώ. Μπαμπά, το γατάκι βγήκε από το κουτί του. Εντάξει, μην ανησυχείς. Όλα είναι υπό έλεγχο. Ελπίζω. Δεν είναι κακό γατάκι. Απλώς φοβάται. Δεν του αρέσει το αυτοκίνητο. Ανόητο γατάκι. Εμένα μου αρέσουν οι βόλτες με το αμάξι. Ο γατούλης μπήκε πάλι μέσα στο καλάθι του και συνέχισαν τον δρόμο τους. Αλήθεια, αγόρι μου. Πώς βγήκε ο γατούλης από το καλάθι του? Ήθελα να τον χαϊδέψω. Πολύ καλό αυτό. Αλλά ας τον αφήσουμε στο καλάθι του για την ώρα. Εντάξει. Εντάξει. Γεια! Γεια σου. Τι κάνεις εδώ? Φέραμε τον γάτο για το check-up του. Εγώ έφερα το γατάκι μου να του καθαρίσουν τα δόντια. Έμεινε όλη τη νύχτα. Έφερες την οδοντόβουρτσά του? Όχι, χαζούλη. Δεν έχει οδοντόβουρτσα. Ο κτηνίατρος του καθαρίζει τα δόντια του. Ωραία, όλα είναι εντάξει εδώ. Και τώρα πρέπει να κάνω τα εμβόλια του. Θα πονέσει? Όχι πολύ. Αλλά με αυτά θα είναι υγιής όλο τον χρόνο. Θέλεις να με βοηθήσεις εσύ εδώ?
Χάιδεψε το γατάκι για να μην φοβάται. Μην ανησυχείς, γατούλη. Ορίστε, τελειώσαμε. Δεν πόνεσε πολύ, έτσι. Γατούλη, έλα πίσω. Α, όχι, όχι πάλι. Ο Μπόμπυρας στο διάστημα. Γεια σου! Τι είναι αυτό? Είναι ο καινούριος μου πύραυλος. Περνάτε καλά? Είμαστε διαστημάνθρωποι. Το κατάλαβα. Πηγαίνουμε στο φεγγάρι. Να γυρίσετε όμως πίσω για το μεσημεριανό, εντάξει? Παίξε με το αρκουδάκι. Δεν θέλω. Το φεγγάρι είναι από εδώ. Α, αστροναύτες, προσέχετε λιγάκι. Η μικρούλα ήθελε να παίξει και αυτή με τον Μπόμπυρα και το φίλο του. Α, αυτό είναι ενδιαφέρον. Ανοίγει στην πόλη μας ένα πλανητάριο αύριο. Νομίζω πως ξέρω δύο παιδάκια που θα ενδιαφέρονταν πάρα πολύ. Κι εγώ. Κοίτα, κάνουν διαγωνισμό για το καλύτερο διαστημικό κοστούμι. Διαστημικό κοστούμι. Παίξε με το αρκουδάκι. Όχι, όχι σου λέω. Ξέρω τι θέλεις να παίξεις μαζί τους, καλή μου. Άκου τι θα κάνουμε. Ξέρω ένα παιχνίδι καλύτερο. Θα φτιάξουμε διαστημικά κοστούμια. Μάθατε τα νέα. Ανοίγει ένα πλανητάριο. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, για να δούμε. Είναι σαν κινηματογράφος όπου μέσα βλέπεις όλους τους πλανήτες. Wow! Μπορώ να πάω? Φυσικά και μπορείς. Θέλεις να έρθεις κι εσύ? Θα τηλεφωνήσω στη μαμά σου. Και γίνεται ένας διαγωνισμός. Διαγωνισμός? Ναι, για το καλύτερο διαστημικό κοστούμι. Τώρα, μικρέ μου, εσύ φαίνεσαι σαν αστροναύτης. Κι εγώ είμαι ένα διαστημικό τέρας. Αγόρι μου, η μαμά σου μου είπε ότι έκανε την αδερφούλα σου να κλάψει. Ξέρω πως δεν θέλεις να παίζεις συνέχεια μαζί της, αλλά είναι αδερφή σου και πρέπει να είσαι ευγενικός μαζί της. Εντάξει, μπαμπά. Έλα, πιες το γάλα σου. Καιρός να πας για ύπνο. Έχεις μουστάκι από γάλα. Εσύ γιατί γελάς? Α, μάλιστα. Φαίνεται πως περάσατε από το Γαλαξία. Τι είναι ο Γαλαξίας? Λοιπόν, για να δούμε. Ο Γαλαξίας περιέχει το ηλιακό μας σύστημα. Είναι ένα μέρος στο διάστημα όπου υπάρχουν πολλά αστέρια. Αυτό ακριβώς χρειαζόμουν. Τι τα θέλεις αυτά? Είναι μυστικό. Ο Μπόμπυρας αναρωτιόταν ποιο ήταν το μυστικό της μαμάς. Αυτό που ο Μπόμπυρας και ο μπαμπάς του δεν ήξεραν ήταν ότι έφτιαχνε και για εκείνη διαστημικό κοστούμι. Τέλειο. Γιατί δεν υπάρχουν αστέρια? Καληνύχτα, μπαμπά.
Εκείνο το βράδυ, ο Μπόμπυρας ονειρεύτηκε τα αστέρια, τους πλανήτες και το γαλαξία. Wow! Γεια σου! Σου αρέσει το κοστούμι μου? Εγώ θα κερδίσω στο διαγωνισμό. Καλώς ήρθατε στο πλανητάριο. Έχω ένα ξεχωριστό παιχνίδι για σας σήμερα. Δείτε, περπατάω στο φεγγάρι. Μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Πολύ ωραία. Και εδώ είναι ο Γαλαξίας. Και τώρα κάτι πολύ σημαντικό. Περπατάμε στο φεγγάρι. Αυτό είναι το φεγγάρι και έρχονται και οι αστροναύτες. Είμαστε στο φεγγάρι. Και εδώ τελειώνει η παράστασή μας. Υπάρχει όμως κάτι ακόμη που θέλω να πω. Ο διαγωνισμός για το καλύτερο διαστημικό κοστούμι. Και το βραβείο πηγαίνει... στην όμορφη μητέρα και την κορούλα της. Ώστε γι' αυτό τα ήθελε τα γάντια. Συγχαρητήρια.